αγαπητά μέλη και φίλοι του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου μας, σας καλωσορίζουμε στη δοξινή μας μουσικοχορευτική εκδήλωση στο πλαίσιο ελευθεριών. Των δηλώσεων των εφημερίων του 2015 με τίτλο «Πατρίδα άφησα, πατρίδα βρήκα», η οποία είναι αφιερωμένη στους πρόσφυγες της Θράκης. Στη σημερινή μας εκδήλωση θα ξαναγεννηθούν μνήμες στους παλαιότερους και θα γεμίσουν με γνώσεις οι νεότεροι. Θα θυμηθούν και θα μάθουν για τη ζωή των προγόνων μας και το ξεριζωμό τους από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη, όπου παρά τη θέλησή τους αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους και τα σπίτια τους και να αναζητήσουν αλλού μια νέα πατρίδα, χωρίς όμως να σβηστούν ποτέ από τη μνήμη τους τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις τους, τα οποία κρατάνε ακόμη και στις μέρες μας. Στην απόψινή μας εκδήλωση θα θυμηθούν οι παλαιότεροι και θα μάθουν οι νέοι για τη ζωή των προγόνων μας στην καθημερινή του ζωή, μέσα από το χορό, τη μουσική και το τραγούδι. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για την στήριξή τους στη σημερινή μας εκδήλωση τη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού και την πρόεδρο κ. Τάσα Λιβεριάδου, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής και την πρόεδρο κ. Μενιστήλου Σοφία και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Επίσης, θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε για τον δανεισμό χωρισιών, το Πολιτιστικό Σύλλογο Αιγύρου, τον Πολιτιστικό Χορευτικό Σύλλογο Θρακών Κομοτηνής, το Σύλλογο Πολιτισμού και Ανάπτυξης Απών Γρό, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καρυδιάς και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ιάσμου. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε την επιχείρηση Θρακιώτικη Φούρνη του κυρίου Λεχούδη για τα εδέσματα. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Νίκο Γιλό για τη διακόσμηση του χώρου. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ την παιδική χοροδία του Αρχείου Μουσικολογικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης και το Μορφωτικό Σύλλογο Ποντίων Κομοτηνής και Περιφέρειας Έξινος Πόντος για τη φιλική τους συμμετοχή. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Αγγελίδη Κωνσταντίνα για την επιμέλεια των χωρισιών, την κυρία Κυριαζίδου Ξένια για την καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης, τον διευθυντή της Σχολής Ελληνικών Παλαιστινιακών Χωρών του Ομίλου μας, κύριο Βασίλη Βασιλείου, για την οργάνωση και την επιμέλεια της παράστασης και τέλος όλα τα μέλη των χορευτικών τμήματων του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής για τη συμμετοχή τους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχόμαστε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Και τώρα θα ήθελα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο του Σεβασμιωτάτου για ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί πατέρες, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, κυρία Εκτελεστική Γραμματεύ της Περιφερίας, κύριε Πρόεδρε του Κέντρου Μέρινας και Αλληλεγγύης του Δήμου, κυρία Πρόεδρος ΔΚΠΑΚ, κυρία Πρόεδρος του ΠΕΘΕ, κύριε Πρόεδρε του Μορφωτικού Ομίλου Κομοτηνής, κυρίες και κύριοι Πρόεδροι και εκπρόσωποι φορέων, συλλόγων, σωματείων, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, τη τοπική μας Εκκλησία με πολύ χαρά μέσα στην αναστάσιμη αυτή περίοδο επευλογεί την απόψινή εκδήλωση η οποία εντάσσεται στα προεόρτια της 95ης επετείου των Ελευθερίων της Θράκης. Για το σκοπό αυτό διοργανώνονται καθημερινά εκδηλώσεις πολιτιστικού περιεχομένου οι οποίες σαν τη σημερινή θα μας ξυπνήσουν θύμησες, ιδιαίτερα από τις αλυσμόνητες πατρίδες και όλοι εμείς θα έχουμε μέσα μας φυλαγμένη όλη αυτή την ευγνωμοσύνη
προς τους πατέρες, τους παππούδες μας και όλα εκείνα τα πρόσωπα τα οποία χωρίς δεύτερη σκέψη διατήρησαν την πίστη, την ιστορία και την παράδοση και την έφεραν εδώ στην πατρίδα την οποία βρήκαν, ώστε όλοι εμείς σήμερα να απολαμβάνουμε όλα αυτά τα αγαθά. Αναμένοντες λοιπόν να γευθούμε όλα αυτά τα οποία με κόπο ετοιμάσατε και μεταφέροντας σε όλους σας τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μαρονίας και Κομωτινής κυρίου Παντελεήμονος, ευχόμεθα επιτυχή και καρποφόρο συνέχιση του έργου όλων προς διατήρηση του πολιτισμού, ώστε και οι επιγενόμενοι να διδάσκονται και να διατηρήσουν όλα αυτά τα αγαθά, τα οποία και εκείνοι με τη σειρά τους θα μεταδώσουν, ώστε η πατρίδα και η Θράκη μας να μένει πάντοτε ζωντανή. Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον ευχόσυπο του Σεβασμιωτάτου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο κύριο πρόγραμμά μας, στην εκδήλωσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας διασκέδαση. Εδώ πέρα, η κάθε πόρτα έχει πελεκημένο ένα όνομα, κάπου 3.000 τόσα χρόνια. Κάθε λιθάρι έχει ζωγραφισμένο έναν Άγια, μαύρια μάτια και μαλλιά σκυμμένα. Κάθε άνδρας έχει στο ζερβί του χέρι χαραγμένη, βελονιά τη βελονιά, μια κόκκινη γοργόνα. Κάθε κοπέλα έχει μια φούχτα λατισμένο φως κάτω από τη φούστα της. Και τα παιδιά έχουν 5-6 σταυρουλάκια πίκρα πάνω στην καρδιά τους. Με αυτόν τον τρόπο περιγράφει ο Γιάννης Ρίτσος τον τόπο μας. Έναν τόπο που τον στέριωσαν με πίκρα και με αλμύρα δακρύων οι χιλιάδες πρόσφυγε του ελληνισμού των χαμένων πατρίδων, που ξεθεμελιώθηκαν από τις πανάρχια πατρογονικές τους εστίες και στάθηκαν ενδεείς και ανέστη να ριζώσουν στη μητρική γη της Ελλάδας. Και ρίζωσαν, παρά τις ανίποτες δυσχέρειες και κακουχίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν στον νέο τόπο, έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη αρχή τους ότι δεν θα εκχωρήσουν ποτέ τη μνήμη της καταγωγής τους στη λύπη. Και αυτό το πέτυχαν επενδύοντας ηθικά και πνευματικά στον πολιτισμό, στα ήθη και τα έθιμά τους. Ο χορός, το τραγούδι, τα δρόμενα του παρελθόντος μετουσιώθηκαν σε κύρια εργαλεία για τη διατήρηση της ταυτότητάς τους στο παρόν και στο μέλλον. Απόψε λοιπόν θα σας παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα εκτίμησης και απόδοση σεβασμού και τιμής στον προσφυγικό ελληνισμό του τόπου μας. Για να ξεπληρώσουμε, όπως λέει και ο ποιητής, στο ελάχιστο το χρέος μας απέναντι στη ράτσα μας. Και σε όλους αυτούς, τους μακρινούς μας προγόνους, που διατήρησαν άσβεστη τη φλόγα του ελληνισμού στο πέρασμα του αδυσόπιτου χρόνου. Η συντριπτική πλειοψηφία του προσφυγικού ελληνισμού που εγκαταστάθηκε στον τόπο μας είχε ως πατρίδα καταγωγής την Ανατολική Θράκη. Ξεριζωμένες ψυχές που κουβάλισαν μαζί με τους καημούς και τις ανίποτες τραγωδίες της ζωής τους την μακραίωνη μουσικοχορευτική τους παράδοση. Παράδοση που αναπτύχθηκε και σφυριλατήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας και των παραλίων της Προποντίδας και αποτυπώνει
με τον ενεργέστερο τρόπο μια πολιτιστική και οικονομική άνθηση που εδράζονταν στην άνθηση του εμπορίου και της θαλάσσιας επικοινωνίας. Αυτού το αρχαίγωνο και λαμπρό παρελθόν, όπου όλα μπλέκονται τρυφερά και σεβαστικά, είχαν ως εχέγγυα μνήμης οι πρόσφυγες προγονείς μας. Τα τραγούδια δηλαδή και τους χορούς της πατρίδας της καρδιάς τους. Εκεί, όπου οι ήχοι και οι ρυθμοί του Βυζαντίου και της Ανατολής συναντούσαν γόνιμα και δημιουργικά τη θάλασσα της Προποντίδας και την άβρα των παραλίων της Μικρασιατικής γης. Στα δίπλα
δυόμισα βλυπουρνάρια γιόμισε. Ποιος στη μέση, πώς θα τα μας, Γιώργης, γέρασε, Βέλγος, όλη τη μέρα λογερνιέται στα σοκάκια. Σαν να τα βρει καμιά να παντρευτεί, 27 χρονού βγήκε, τι κατεράει, δεν θα το πιάσω στα χέρια μου. Λες τι είδες, ολόκληρος μαντράχαλος, έβγα όξο γλίγορα. Τι να κάνω έρμος, την αγαπάω τη Ράντο, μα εκείνη είναι υπηδέρη. Κι όλο μιλάει ότι δεν έχω τα κότσια να πάω να τη ζητήσω σε πατριά από τον παππού. Αχ, βέβαια, παιδάκι. Τι να κάνω, παιδάκι. Μη σταχωριέσαι. Θα στείλω εγώ το θειό στο Γιάννη, που είναι και καταπερτζής. Και τον τάπος θα αναγκυρέψουν. Άλλη, πάμε σπίτι, σε έκανα τα χαμά. Ωραία. Μαλίμι μάτσαν τα ούδια, μαλίμι μάτσαν τα ούδια. Ποιος ήταν ματσιμαρούδαν, ποιος ήταν ματσιμαρούδαν. Ταλμπάνουδε και του καλτσούνουδε, ταλμπάνουδε και του καλτσούνουδε και του μούτρο του καμίουδε και του μούτρο του καμίουδε. Μασίτα μάτσαν μαρούδα, μασίτα μάτσαν μαρούδα, ποτάσι δώσου στα λαμπάνου, ποτάσι δώσου στα λαμπάνου. Μασίτα μάτσαν μαρούδα, μασίτα μάτσαν μαρούδα, ποτάσι δώσου στα λαμπάνου, ποτάσι δώσου στα λαμπάνου. Ποτάσι δώσου στα λαμπάνου, εγώ θα σι δώσου στα λαμπάνου. Κοθασίφια σου κοντούγουν, κοθασίφια σου κοντούγουν. Κοθασίφια σου σταλβάνουν, κοθασίφια σου σταλβάνουν, κοθασίφια σου κοντούγουν, κοθασίφια σου κοντούγουν. Κι αν τα βγαίνεις μαροκουμπούρα, κι αν τα βγαίνεις μαροκουμπούρα, όλσι να μάρουν δατήρουν, όλσι να μάρουν δατήρουν. Μαναχή, δεν κοιμούμαι, μαναχή, δεν κοιμούμαι.
Πώς είναι η Γιώργη? Τι κάνεις, Γιάννη? Καλά, καλά. Α, τι είπε η Γιώργη, να? Τι είπε? Χαλέψει, λέει, να παντρέψει στο γιο σου, Βέλγο. Δεν θέλω να τον παντρέψω. Αφού έχει χαλέψει πολύ και θα σε πέψει. Έμαθα ότι έχει μια ανανέτοιμη. Ναι, μόνο μια είναι. Σμαδάει τα ούρια όλη μέρα στην αυλή. Μόνο μια είναι. Και πώς τη λένε? Πώς τη λένε? Ράντοτ, χούτα τη θηγατέρα. Α, ναι. Έχει και στρέμμα. Βάλια, έχει. Έχει. Ακούω. Λοιπόν, κοίταξε. Επειδή είσαι μεγάλο χαϊβάνι. Α! Έλα, βαρε, είσαι μεγάλο χαϊβάνι, λέω. Θα λαπάμε στο χούτα να τη ζητήσουμε. Κάτσε. Εντάξει. Γιατί δεν του έρευσε. Τα ημέρα σπαράει τα όρια. Έχει τέξει, ακούω. Αλλά είσαι χαϊβάνι, είπαμε. Λοιπόν, δεν θα μλάσει. Μόνο θα τράσει. Θα πω εγώ. Τα ξέρω, τα λέω καλά. Εντάξει. Να πάρω και κάνω μπαστιτζάκι, μη τσουρμπατζίσα. Ναι, 500 στέρματα. Πάμε, έτσι. Δεν θα δουλάς. Άκη, πάμε. Hey, Νικόλ! Καλησπέρα! Καλησπέρα σας! Καλώς όρισατε! Καλησπέρα! Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Χούτας δεν είναι εδώ. Χούτας εδώ είναι, εδώ είναι. Σας περιμένει. Και πού το ξέρετε όλα αυτό? Όλα τα ξέρει Χούτας. Κάνα πλάκι θα τον είπε. Άντε φώναξτε, φώναξτε. Χούτα, έλα Κιμ. Κόπιες, έχουμε μας αθυραίους. Τι φουνάεις, Μαρή γυναίκα, τι φουνάεις. Έλα, κόπιες, τι θέλουν τα παλκάρια και τα σπιτικό μας. Γεια σου, ρε Χούτα, καλώς βρήκαμε. Ρε, καλώς τους. Πώς, σπιτικό μας. Γεια σου, Χούτα. Ήρθατε να χωρατέψουμε για ένα πολύ σημαντικό λόγο. Να μας περάσεις να καθίσουμε, άντε, για, να μας φιλέψεις μια ραγή, κάτσε, να χωρατέψουμε. Κάτσε, κάτσε να τα πούμε, κάτσε. Μάρη γυναίκα, φέρει κάτι να κεράσουμε τα παιδιά. Να φέρω, άντρα, να φέρω. Κάτσε, ρε Γιώργη. Άντε, καλώς σας βρήκαμε, Χούτα. Καλώς σας φοιτητικό σου. Άντε, στη γεια σας. Λοιπόν, Χούτα.
Από εδώ Γιώργης χαλεύει να παντρέψει το γιο του Βέλκου. Λίγο τρανός, δεν γιατί πάρει με Βέλκος. Τρανός, ξητρανός, δώσει την ευχής και καμπόσα στριμματούρια, τρουμπατούρια και ηλάδια. Να πάρω κι εγώ κανένα μπαχτσίς για το προξίνιο, ξέρεις. Ναι, ναι, Γιώργη, τι γυρεύεις. Τι γυρεύω τώρα, να. 50 στρεματούδια, 20 στρεματούδια, 10 γελάδια. Σκάσε, βρε, χαϊβάνι. Τι σ' είπαμε. Τι μιλάμε, πουτά. Γιώργης μπερδεύτηκε, ήθελε να πει 50 στρεματούδια, 20 προβατούδια και 10 ηλάδια. Καλά, Ριάνκο. Προχθές να τα πάμε στο καφενείο. Στο καφενείο μας. Και με έλεγες ότι ο Γιώργης είναι τσορμπατζής και δεν έχει ανάγκη. Τι μιστά τόσα πολλά. Εγώ κι άλλες 3 θηγατέρες θα παντρέψω. Εγώ μονάχα 20 τριματούδια μπορώ να δω και 2 ηλάδια. Έλα ρε χούντα τώρα, έλα ρε χούντα τώρα. Τι είναι αυτά που μη φτιάχνεις. 500 στρέμματα έχεις στα νάτρια. Τι είναι λες τώρα. Δώσει κάτι παραπάνω. Δώσει κάτι παραπάνω. Να δω κάτι παραπάνω, άντε να δω 30 στρηματούδια, 20 προβατούδια και 3 ηλάδια. Πολύ τσιγκού είσαι. Πολύ τσιγκού είσαι. Γιώργη, πάρα φίλμη, να δω πως θα παντρέψεις τη Ράντο. Γιατί ο νιός, κάτω του καθέλος Γιώργη, είναι ίδιος μπαμπάς. Βάζει καπέλος τώρα. Δεν μου σπατάει στην κήκη τρένα. 2 μέτρα παλικάρου, μια συνειδητέ. Βάλει κάτι παραπάνω. Να δω, ρε παιδιά. Να κι εγώ τον παξιτζάκι. Να δω κάτι παραπάνω, άντε να δώσω 30 στρεματούδια, 25 προβατούδια και 3, άντε 4 ελάδια. Έτσι, ωραία. Αμάρι Γιώργη, τέτοιο τσκούνι πέτρου να κάνει, άντε να δώσουν τα χέρια. Όχι, ρε. Θέλετε κάτι παραπάνω δηλαδή, εντάξει. Θες να βάλεις τώρα. Να δω κάτι παραπάνω που θέλετε. Να βάλεις κάτι παραπάνω. Βάλει. Άντε να σας δώσω 50 στρεματούδια, θέλετε, φτάνει. Που? Και 30 προβατούδια και 6 λάδια. Άμα είναι στην τουλάπα τα προβατούδια, τα στρεματούδια να τα πάρουν. Κάνουν καλό βαμβάκι. Άντε. Να το πω με τα χέρια, άντε παιδιά. Άντε καλά, να αρχίσει καλά. Πάμε να πούμε τα νέα στην Γιώργη. Άντε, γεια σου κούτα. Με τη μουσική ανάγεται στα χρόνια της αρχαιότητας. Πατρίδα των μουσών και του Ορφέα,
Η Θράκη, τόπος αρχαίγονης λατρείας του Απόλλωνα, του Θεού προστάτη των τεχνών και της μουσικής. Οι άνθρωποι της Θρακικής γης ανέπτυξαν τον πολιτισμό τους σε συνάρτηση πάντα με το μαγικό σύμπαν της μελωδίας και του ρυθμού. Στα νεότερα χρόνια, οι Θράκες διατήρησαν αλόβητη την άρρηκτη σχέση τους με τη μουσική. Οι ρυθμοί και οι ήχοι της Ανατολικής Θράκης έχουν έντονα πρόσκαιρη μελωδικότητα με κυρίαρχες τις επιρροές της αρχαιότητας, του Βυζαντινού μέλους, της Μικράς Ασίας και της Κωνσταντινούπολης.
Ο προσφυγικός ελληνισμός άντεξε την οδύνη του ξεριζωμού και κατάφερε με αξιοθαύμαστο τρόπο να ανταπεξέλθει στις δυσχέρειες της εγκατάστασης στη νέα πατρίδα. Γιατί ποτέ του δεν λησμόνησε. Δεν λησμόνησε τα ήθη, τα έθιμα, τις μακραίωνες συνήθειες που δόμησαν την ταυτότητα της ύπαρξής του. Έτσι, έβαλε στις αποσκευές της θύμησής του στιγμές της καθημερινότητας του παρελθόντος χρόνου και φρόντισε να ομορφύνει με αυτές το παρόν του. Τα περιπέγματα που διάνθιζαν την καθημερινότητα της γειτονιάς απλώς υπενθύμιζαν σε όλους τα νάματα του μακραίου προσφυγικού πολιτισμού. Ενός πολιτισμού που ήθελε τον άνθρωπο, τη συντροφικότητα, τη φιλαλληλία, την αγάπη και τη χαρά της γυθμίασης να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όλων. Πόσο θα ήθελα να πάω μια βόλτα στην Αρτάκη, να περπατήσω στα σοκάκια της γωνιάς, που σίγουρα θα έχουν άλλη όψη τώρα. Για να είμαι ειλικρινής, πολύ το σκέπτομαι, μα διστάζω. Καταλαβαίνετε. Περιγράφει ο Ζαφύρης Μέκος στο βιβλίο του «Ριζώσαμε στην Κομωτινή». Μια πλάδα να διαβάσουμε εδώ πέρα τα νέα, να πούμε. Να διαβάσει εσύ, γιατί έβγαλε και το σχολείο. Και κάτι μασάλια μέσα. Την πρώτη, δε. Τι μας έξασε, θα διαβάσω, αν θέλετε. Γεια σου, Σωτή. Έβρε, καλώς τσιπέρδικες. Τι κάνεις εδώ. Και τι να κάνουμε, να έχει καμπόση ώρα που μαζώθηκαμε εδώ πέρα. Και κουρατίζουμε και κοιτάζουμε τούτη εδώ τη φλάδα που γράφει κάτι τραγούδια για όλοι και για όλες. Βέβαια. Μήπως γράφει φυλάδα και για μένα. Είναι όλο και κάτι θα έχει για σένα. Να κοίταστε εκεί πέρα να δείτε. Αυτό δεν ξέρω να διαβάσω. Κοίταξε αυτό να το πραγματίσω. Βγάζουμε λίγο να το πω. Κάτε να το πω. Να το πω. Θες να τα ακούεις. Ναι, σε τι. Άιντε τότε να σου πω. Όντα η γέννα η μάνα γρουνέλια και λαϊδούσαν και οι γάτες απ' τις τρύπες τους τσιπουντικοί τραβούσαν. Να κάνω και να κάνω τα λόγια. Να, εκείνο το βλέπεις τον Τσιλακέ, τον Ρεάο. Κάτι βλέπω εκεί πέρα, σαν κάτι. Για πες, γράφτη που δεν αυτό. Για εκείνο, ναι, κάτι θα βρούμε εδώ πέρα. Στέκα να δω λίγο. Παλικάρι, κατάλαβε, παλικάρι χρυσό, όμορφο καμαρωτό, κόδρα έχεις και φούντα, ματάσπρα πούντα. Όχι, αγάπη. Όλα αυτά τα διαβάζεις, Βελέσσα. Κοίταξε, τι να κάνω εδώ μέσα, λέει πάρα πολλά για όλοι. Τι να σε κάνω. Για εκείνη εκεί την κοπηλιά, φυσικά, έχει. Για την λοιπόν, εκείνη εκεί, ε. Σίγουρα. Η μια η πλάτη σπέταυρο και άλλη κεραμίδα, τόνα το μάτι σαν αυγό, και τ' άλλο σαν κρουμίδα. Εγώ τα βρίσκω εδώ. Εκείνη εκείνη τώρα την περίπτωση κατά δυο. Κι άλλη φτιάχνω. Και έκανα να βρούμε και την Αρκίνιαν. Για λέει. Αυτό είναι καλύτερο τώρα. Σιγά. Η σάστρη σαν το φούρνο μας, η σαν το μαγειριό μας, νελαχρινή και νόστιμη, σαν και το γάιδαρό μας. Έχει νόστιμο γάιδαρο. Λοιπόν, εδώ για την παρέα του Κυραντώνη. Για την παρέα του Κυραντώνη, κάτσε να δούμε. Να πούμε, έλα και για την παρέα του Κυραντώνη. Παραπονέμε το αφήσουμε. Κόψε ξύλο, καμαντών. Και από πλάτανο Μανόλ, αν δεν πεις και για του Γιάννη, ότι ξύλο είναι καν. Για πες τώρα για εκείνη εκεί πέρα, εκείνη εκεί, να.
Για την ίδια την ξανθιάνεσαι. Όχι, την ξανθιάρε. Τη μελαχρινή, ρε. Από εδώ μελαχρινή. Μελαχρινή, τη λεπτή. Θα βρούμε. Ναι, λεπτή, ναι, εντάξει. Λοιπόν, γιατί να στέκατε τώρα να δούμε τι θα βρω να πω. Γιατί. Είσαι αψιλή, είσαι λιχνή. Σαν την ξεραχνιαστήρα. Τόνα του μάτι σαν αυγό. Και τ' άλλο σαν σταφίδα. Για πες ρε, σου πήρε. Εγώ άκουσα κάποιους τραγουδά της νύχτης. Ξέρεις κανένα κορατό γι' αυτόν. Τα ξέρεις για όλοι μια σχεδό. Κάπου σηκεί απέναντι είναι ρε αυτός. Απέναντι κάτσε να πω. Βλέπω και από τον ήλιο και όλας. Λοιπόν, να μην περηφανεύεσαι που ξέρεις πολλά τραγούδια. Τον Κασαμπάση κοίταζα που γύρευες γαδούρια. Γαδούρια. Γαδούρια κοίταζες. Του ξέρεις πόρε είναι να σου πούμε και το δικό σου τραγούδι. Και ποια είναι τούτη που θα τα βάλει με μένα. Εγώ. Για να σου πει και το δικό μου το τραγούδι. Μάζεψε τα τραγουδάκια σου και βάλ' τα στο μαντί. Του κρέμα στα ψηλά ψηλά να μην τα φάνει ψήφι.